Τον ΕΔΗ και Υπουργό Εμπορίου, κυρία Πραξούλα Αντωνιάδου. Κυρία Αντωνιάδου, καλώς ορίσατε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το σημερινό συνέδριο. Όπως ήταν αναμενόμενο, το φυσικό αέριο έκλεψε για άλλη μια φορά την παράσταση. Πότε να αναμένουμε τα χαρμόσυνα νέα? Βέβαια, στην ομιλία μου στο συνέδριο των Ηνωμένων Δημοκρατών, μια μικρή παράγραφος ήταν το αέριο. Και ο πρόεδρος όμως αναφέρθηκε σε αυτό. Για και την εσείς. Οικονομία, για τις προοπτικές που αυτό μπορεί να δημιουργήσει, γιατί πρέπει να πούμε ότι μιλούμε για μια μεγάλη πιθανότητα, όχι ακόμα βεβαιότητα. Αναμένουμε ότι οι εργασίες της γεώτρησης που έχουν σημειώσει κάποια μικρή καθυστέρηση αυτούς τους μήνες θα ολοκληρωθούν λίγο πριν ή κατά τα Χριστούγεννα, για να γνωρίζουμε αν υπάρχει κοίτασμα, τι υπάρχει. Θα φτάσουμε στο στοχευόμενο βάθος γύρω στα Χριστούγεννα. Θα υπάρξουν οι πρώτες ενδείξεις. Θα ακολουθήσει μια σειρά ελέγχων αξιολόγησης για να γνωρίζουμε σύσταση και κάποιες ενδείξεις για έκταση. Γιατί για την έκταση θα πρέπει να γίνουν και άλλοι ελέγχοι αξιολόγησης. Αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο, κυρία Αντωνιάδου, θα πλησιάζει τα 10 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, όπως αφέθηκε να νοηθεί από πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει? Εντάξει, έχω επανειλημμένως δηλώσει ότι οι αριθμοί που ακούγονται βασίζονται στα δεδομένα που έχουν προκύψει από τις γεωφυσικές έρευνες και τις σεισμικές μελέτες που είχαν γίνει προηγουμένως. Δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος οτιδήποτε αν δεν φτάσει η γεώτρηση στο στοχευόμενο βάθος, εκεί δηλαδή που αναμένεται στη βάση των γεωφυσικών ερευνών. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε τίποτα. Είναι μόνο τα δεδομένα των γεωφυσικών ερευνών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν δεν φτάσουμε στο στοχευόμενο βάθος, εκεί δηλαδή που δείχνουν οι έρευνες ότι μπορεί να υπάρχει κάτι, δεν μπορούμε να μιλούμε με βεβαιότητα ούτε καν για ύπαρξη, ούτε για έκταση, ούτε για σύσταση. Γι' αυτό αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μία προσδοκία, υπάρχει αναμονή, αλλά δεν δημιουργούμε είναι κοιτάσματα με την αρθρογραφία. Λαού, ναι, κύριε Αντωνιάδου. Μακάρι με το να έγραφα κι εγώ ένα άρθρο κάθε μέρα να μπορούσα να δημιουργώ νέο κοίτασμα κάθε μέρα. Δεν είναι έτσι που βρίσκονται ή δημιουργούνται τα κοιτάσματα. Αν υπάρχει το κοίτασμα, θα το εντοπίσουμε και θα ανακοινωθεί. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή για να είμαστε και υπεύθυνοι. Να το βρούμε και αν το βρούμε, θα το ανακοινώσουμε σίγουρα. Επειδή είστε όμως εδώ, ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν σας αρέσει να αναφέρεστε. Είναι η διαμάχη που προέκυψε με τη Βουλή, με την Επιτροπή Εμπορίου. Ουσιαστικά είχατε πει ότι δεν πρόκειται να παρακολουθήσετε ξανά συνεδρία της αν δεν απολογηθούν πρώτα σε εσάς. Να θεωρούμε ότι είναι λήξαν το θέμα ή εξακολουθεί να ισχύει αυτό που έχετε πει? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω και γνωρίζετε ότι η εργασία στο Υπουργείο Εμπορίου είναι πάρα πολύ και υπάρχει πολλή πίεση και πρέπει πρώτιστα να ανταποκριθούμε στην επιτέλεση του έργου, γιατί με τα λόγια δεν παράγεται έργο. Δεύτερο, με μεγάλο σεβασμό προσήλθα πολλές φορές στις επιτροπές και εμπορίου και οικονομικών στη Βουλή όταν έπρεπε να συζητηθούν θέματα εργασίας. Είναι όμως γεγονός ότι πριν ένα περίπου μήνα, θα θυμούμε ήταν η 1η του Νιόβρη, στην τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου, οι βουλευτές που δεν ήταν μόνο της Επιτροπής, για 5,5 ώρες είχαν προβεί, θα έλεγα, σε ένα ομαδικό πολιτικό βιασμό, και το λέω με κάθε έννοια, με γνώση του τι λέω, της υπουργού που βρισκόταν εκεί μπροστά τους, με συζήτηση για θέματα που δεν είχαν να κάνουν τίποτε με το αντικείμενο για το οποίο είχε κληθεί η υπουργός να συζητήσει. Επομένως, σεμένετε και στην απολογία. Αναμένεται σεβασμός στους θεσμούς. Υπάρχει κανονισμός της Βουλής που εξηγεί πώς οι βουλευτές θα πρέπει να δέχονται και να συμπεριφέρονται τους καλεσμένους τους. Αναμένω σεβασμό από τη Βουλή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η υπουργός σεβάστηκε τη Βουλή όταν επισκέπτεται τη Βουλή κάθε φορά. Και θα δούμε. Απαντήστε μου όμως για να κλείσουμε. Καλύτερα εμένετε στην απολογία για να πάτε ξανά στη Βουλή ή θεωρείτε λήξαν το θέμα και αν σας καλέσουν ξανά οι βουλευτές θα παρευρεθείτε? Ανέμενα ότι από την πρώτη στιγμή οι βουλευτές θα απολογούν το. Ίσως ακούγεται και λίγο προσβλητικό όταν ζητάτε γραπτή απολογία όμως. Μακάρι να οι βουλευτές να αντιληφθούν ότι ζούμε πλέον σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να τη χάνουν σεβασμού, έστω και αν ανήκουν κάποιοι σε διαφορετικά κόμματα ή έχουν διαφορετικές απόψεις. Θα παρευρεθείτε όμως ξανά στη Βουλή, κυρία Αντωνιάδου?
Δεν έχω πει ότι δεν θα ξαναπαρευρεθώ στην Επιτροπή Εμπορίου. Μιλώ για την Επιτροπή Εμπορίου. Πολύ σύντομα θα αποστείλω και σχετική επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για να θέτω γραπτός και την ανάγκη τήρησης του κανονισμού της Βουλής όταν υπάρχουν προσκεκλημένα. Αντιληπτό, σας ευχαριστώ πολύ για την